σήμερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε ή ακόμη και να άρουμε τις παράνομες ροές μεταναστών από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά, αλλά ταυτοχρόνως να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο στιβαρό, έτσι ώστε να μπορέσουν οι πρόσφυγες από την Τουρκία να μπορέσουν να προσεγγίσουν την Ευρώπη εν γέννη. Αυτό σημαίνει να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την διαδικασία ενός αξιόπιστου μηχανισμού μετεγκατάστασης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτοχρόνως, ελπίζω ότι οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν απόψε να είναι απολύτως στο πλαίσιο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της συνθήκης της Γενέβης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και τελευταίος, αλλά όχι εσχάτως, θα ήθελα να πω ότι αναμένω σήμερα να ληφθεί μια απόφαση έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική αρρωγή προς την Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ιδιαιτέρως λαμβάνοντας υπόψη τα βόρεια σύνορά μας και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην Ιδωμένη, καθώς αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας των διμερών πράξεων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, κάτι το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί όνειδο για την κοινή μας βαλκανική πορεία. Και ταυτοχρόνως πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση αυτής της κατάστασης στην Ιδωμένη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συνθήκες ανθρωπιστικής διαμονής αυτών των ανθρώπων, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σε λίγο ξεκινάει και η Σύνοδος Κορυφής, 5